στα κράτησε τα χαρτιά του ο Υπουργό Ενέργεια Γιώργο Λακκοτρίπη αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα έναρξη και ολοκλήρωση του τρίτου γύρου αδειοδοτήσεων για έρευνε και γεωτρήσει εντό τη αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κυπριακή Δημοκρατία, παρουσιάζοντα τι πρόνοιε του νέου κρατικού προπολογισμού για το Υπουργείο του στα μέλη τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει επαναξιολόγηση του ενεργειακού δυναμικού τη περιοχή μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματο ζόρ και το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν μεγάλες εταιρείες που κατεχούν τα σεισμογραφικά στοιχεία της Κύπρου. Στόχο είναι να δει το Υπουργείο σε ποια τεμάχια υπάρχουν ανθρακικά πετρώματα, όπω στην περίπτωση του τεμαχίου Ζόρ, χωρί ωστόσο αυτό να σημαίνει οτιδήποτε. Η ανακάλυψη στο Ζόρ έχει δημιουργήσει νέε θετικέ προοπτικέ για την Κυπριακή ΑΟΣ. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα από πλευρά Υπουργείου, ωστόσο δεν πρόκειται να αναφερθώ σε αυτά δημοσία. Κατά τη διάρκεια τη συνεδρία, οι βουλευτέ ζήτησαν ενημέρωση για του κυβερνητικού σχεδιασμού και τι προσπάθειε αξιοποίηση και εκμετάλλευση των Κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Ο κ. Λακκοτρίπη εξήγησε ότι η κατασκευή τερματικού υγροποίηση φυσικού αερίου δεν αποτελεί επιλογή με τι υφιστάμενε ποσότητε στο κοίτασμα Αφροδίτη. Προχωρούν οι συνομιλίε με τι γειτονικέ μα χώρε, προχωρεί η αξιοποίηση του κοιτάσμα Αφροδίτη μέσω τη Αιγύπτου. Ο Κύπρο, ξεμείναμε χωρί καμιά γιότρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ενώ η κυβέρνηση έχει αναστείλει και μεταθέσει Σχεδόν όλε τι συμβατικέ υποχρεώσει των εταιριών. Οι βουλευτέ ενημερώθηκαν επίση ότι ο διαγωνισμό υποβολή ενδιαφέροντο για ανέγερση και λειτουργία καζίνο λήγει στι 18 Δεκεμβρίου, ενώ η σχετική άδεια αναμένεται να παραχωρηθεί τον Αύγουστο του 2016. Ο εφόρος εταιριών Σπυροσκόκκινο επισήμανε ότι η διαδικασία εγγραφή εταιρεία διεκπεραιώνεται εντό τριών ημερών, ενώ ο επικεφαλή τη υπηρεσία αφαιρεγκαιότητα Γιώργο Καροτσάκη ανέφερε ότι μέχρι στιγμή έχουν υποβληθεί 225 για απαλλαγή οφειλών και αναδιαρθρώσεις δανειών.